πολιτική η οποία εφαρμόζει η κυβέρνηση, τα μέτρα και τα νέα μέτρα τα οποία πρόκειται να πάρει και τα οποία είναι γνωστά σε όλους, πρόκειται να τσακίσουν αυτό που λέμε τα δικαιώματα της λαϊκής οικογένειας. Όπως όλους τους εργαζόμενους, έτσι και στους εκπαιδευτικούς, κόβονται μισθοί, πρόκειται να αυξήσουν το ωράριο εργασίας. Έχουμε νέους εκπαιδευτικούς που δεν διορίζονται, παραδουλεύουν με ελαστικές σχέσεις εργασίας, ορομίστε ή καναπληρωτές, τη στιγμή που υπάρχουν ανάγκες στην εκπαίδευση και πρέπει αυτές να καλύπτουν μόνο το προσωπικό. Έχουμε μέτρα με τα οποία θα αυξηθεί το κόστος της υγείας για τις λαϊκές οικογένειες. Μια σειρά από φάρμακα θα βγουν από τη γη, στα λιγότερα χρήματα θα δοθούν στην υγεία. Συνεπώς, θα πρέπει, και είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να το κάνουμε, να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική που τσακίζει αυτά τα δικαιώματα και πρέπει και οι εκπαιδευτικοί και οι εργαζόμενοι όλοι μαζί να συμμετέχουν στα σωματεία στις γενικές συνελεύσεις και να αποφασίσουν την κήρυξη γενικής απεργίας εν ώψη και τη συζήτηση των νέων μέτρων στη Βουλή. Σε αυτή την κατεύθυνση σήμερα εμείς καλούμε και τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν στους αγώνες οι οποίοι θα αναπτυχθούν το επόμενο διάστημα. Σήμερα είναι μια αρχή αυτών των αγώνων. Είναι μια απεργιακή κινητοποίηση στην οποία συμμετέχουν αρκετοί συναδελφοί μας. Δεν έχουμε βέβαια το επιθυμητό ποσοστό. Το πρόβλημα, να ξέρετε, είναι ότι το μεροκάματο το οποίο κάνετε σε μια απεργία. Εμείς κάνουμε την προσπάθεια να πείσουμε τους συναδέλφους μας να βγουν σε αυτούς τους αγώνες και θα τους πείσουμε στο τέλος. Αυτό ήρθαμε να κάνουμε εδώ και να πείσουμε και τους γονείς να συνδράμουν σε αυτούς τους αγώνες για να έχουμε δημόσια δωρεάν παιδεία για όλα τα παιδιά σε ένα σχολείο το οποίο τη λειτουργία του θα τη διασφαλίζει το κράτος με τα χρήματα τα οποία χρειάζονται. Αυτό ξεκινάμε σήμερα, είναι η αρχή αυτών των αγώνων. Καλούμε λοιπόν όλους το επόμενο χρονικό διάστημα να συμμετέχουν πιο ενεργά και να συμμετέχουν όλοι στη γενική απεργία η οποία θα κηρυχθεί το επόμενο διάστημα.